αυτό το οποίο έλεγε ο Βασιλόπουλος μονολογώντας και πηγαίνοντας προς τον πάγκο, ότι δεν μπορώ να κάνω μια πάσα. Και βέβαια εκπληκτικό και πολύ δυναμικό και το κάρφημα του Ντάνιελ. Σ' ακούω τώρα, Κώστα, για την ερώτησή σου. Με συγχωρείς. Η ασίστ από τον Καράμπελα και το κάρφημα από τον Ντάνιελ. Ο Σάκο τα έχει πάρει σε απέναντι τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, ο οποίος ανέκαθεν ήταν πολύ καλός κλέφτης. Το πιστοποιεί σε μια ακόμη περίπτωση. Εφηδιασμός τριών εναντίον ενός. Ακόμα καλύτερα εξελιγμένος σε επίπεδο παρουσιών για το Περιστέρι και ακόμα καλύτερα εξελιγμένος σε επίπεδο θεάματος με την ασίστ του Παναγιώτη Βασιλόπουλου και το κάρφωμα του Γάιου Σκορδίλη. Το σκόρ είναι 43-46. Το Περιστέρι έχει βάλει 12 πόντους, η ΑΕΚ 4 σε διάστημα μικρότερο των 5 λεπτών σε αυτή την τρίτη περίοδο. Για να δούμε σε ποιο δευτερόλεπτο θα ξεκινήσει την επίθεση. Σε ποιο δευτερόλεπτο θα ανέβει η σκουλιά το screen. Στα 8 δευτερόλεπτα ζητήθηκε αυτό. Ανεβαίνει και ο Gray τώρα στα 7 εκτελεί και βάζει ένα πολύ μεγάλο shoot. 6 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδο, ο Steven Gray εμφανίζει το πρόσωπο το οποίο θέλει η ομάδα του να εμφανίσει και βάζει το Περιστέρι μπροστά. 66-67, ένα πάρα πολύ σπουδαίο καλάθι και σίγουρα με βάση το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, το σπουδαιότερο μέχρι τώρα του αγώνα.